Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στις φυλακές του Μαλανδρίνου οδηγήθηκε τελικά ο 45χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον Παύλο Φίσα στο Κερατσίνι. Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διελεύκανση της δολοφονικής συμπλοκής, αλλά και για τη δράση μελών της Χρυσής Αυγής. Όλα αυτά ενώ η κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τη δράση του κόμματος και να καταλογιστούν ευθύνες σε όσους εμπλέκονται σε εγκληματικές πράξεις. Αρκετά είναι εκείνα που αποκαλύπτονται γύρω από την δράση τμήματων της Χρυσής Αυγής. Θύματα ξυλοδαρμού και κακοποιήσεων από μέλη της Χρυσής Αυγής καταθέτουν στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος διεξάγει προκαταρκτική για το εάν στοιχειοθετεί το εγκληματική οργάνωση. Στα χέρια του αντισαγγελέα υπάρχει και κατάθεση πρώην Χρυσή Αυγή, την οποία και προσπαθεί να διασταυρώσει με καταθέσεις άλλων μελών. Ενεργό ρόλο της έρευνας για το εάν η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση αναλαμβάνει για λόγους εθνικής ασφαλείας η αντιτρομοκρατική όσο και η ΕΕΠ. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κάνει νόμιμες καταγραφές και μέσα από τις ακροάσεις αναζητά την ύπαρξη ή μη συνομιλιών χρυσαυγητών. Ουσιαστικά η έρευνα επεκτείνεται σε βάθος χρόνου και σε πιθανές συνομιλίες που έχουν πιθανώς γίνει πριν ή μετά από επιθέσεις. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, ο εισαγγελέας ζήτησε την δικογραφία της υπόθεσης σε αφισοκολλητές στο Πέραμα και σύμφωνα με πληροφορίες προκύπησε εκείνη η δράση καθώς ένας από τους τέσσερις επίθεση στο Πέραμα φαίνεται ότι είχε συμμετάσχει και στην επίθεση εναντίον των Αιγυπτίων στην Ιχθυόσκαλα. Επίσης, μάρτυρες έχουν καταθέσει στοιχεία για δράση ατόμων ή πληροφοριοδότες Χρυσής Αυγής που προχωρούν σε εκβιασμού στο Πέραμα και ο εισαγγελέας τους ζητάει στοιχεία αυτών των μαρτύρων ώστε να τους εντάξει σε πρόγραμμα αποστασίας. Φαίνεται ότι η έρευνα θα προχωρήσει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και δεν θα ξεπεράσει συνολικά τις 15 ημέρες. Πάρα πολλά τα ζητήματα που ανακύπτουν για την δράση της Χρυσής Αυγής και εμείς θα τα συζητήσουμε αυτά μαζί με τον συνάδελφο τον Κώστα Τσαρεντζούλια. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Θέμη. Λοιπόν, αρκετές καταθέσεις. Εντείνονται οι έρευνες και η πραγματικότητα δείχνει πως βρισκόμαστε μπροστά από νέες αποκαλύψεις. Αρκετοί είναι αυτοί που έχουν αρχίσει να μιλούν και σπάει η ομερτά. Κοίταξε να δεις, Θέμη. Είπαμε, το κουδί της Πανδώρας άνοιξε. Οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη. Βλέπουμε ότι σε κεντρικό επίπεδο οι αποκαλύψεις και από τα μέσα ενημέρωσης αλλά και γενικότερα από απλούς ανθρώπους έρχονται καθημερινά στην επιφάνεια. Θα σου πω, γιατί έχει την δική του αξία, ότι αυτά που αποκαλύπτονται τις τελευταίες ώρες έρχονται στην επιφάνεια, στο φως της δημοσιότητας και έχουν να κάνουν με την οικονομική διαχείριση της Χρυσής Αυγής, θα αποτελέσουν ίσως την βάση που μπορεί και να ξετυλίξει το κουβάρι εκείνο για το ποιοι τελικά κρύβονται πίσω από τη Χρυσή Αυγή. Να σου πω, Θέμη, ότι σύμφωνα με πληροφορίες. Υπάρχει ένα ζήτημα, λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε και στον κόσμο. Υπάρχει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, με τις εντολές που έχουν δοθεί ακαριαία από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με το ξύλωμα της αστυνομίας και την αντίδραση της κυβέρνησης σε αυτό το επίπεδο για τυχόν θύλακες. Υπάρχει το ζήτημα το πολιτικό, το νομικό, της δικαιοσύνης και υπάρχει ένα ζήτημα που μπαίνει πλέον σε οικονομικό επίπεδο και εκεί έρχεται το ΣΔΟΕ. Κοίταξε να δεις. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ακόμα και αυτοί που δεν συμπαθούν αυτή την κυβέρνηση δεν μπορούν να μην παραδεχτούν ότι κινητοποιήθηκε άμεσα, έχουν δοθεί σαφέστατες οδηγίες προς πάσα κατεύθυνση και φαίνεται ότι πάμε να σπάσουμε το απόστημα. Το απόστημα όπως μεταφράζεται από τον καθέναν. Στο επίπεδο της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη να μην τη σχολιάσουμε εμείς, έχει τους δικούς της ρυθμούς, προχωρά κανονικά όλες τις διαδικασίες εκείνες που χρειάζεται και πρέπει να γίνουν και εκτιμούμε ότι σύντομα θα έχουμε και από το κομμάτι αυτό αποτελέσματα. Οπότε με την δικαιοσύνη ας μην ασχοληθούμε, να φτάνουμε μέχρι εκεί που στέλνουμε στην δικαιοσύνη τα ζητήματα και από εκεί πέρα τα ξεδιαλύνει μόνη της. Ωστόσο, αυτό που είπες και εσύ και έχει την δική του αξία και οι αποκαλύψεις που έρχονται έχουν πινελιές οι οποίες έχουν και κομματικές αποχρώσεις, έχουν επιχειρηματικές αποχρώσεις, έχουν αποχρώσεις ακόμα και από την εκκλησία, από επιχειρηματίες, από εφοπλιστές. Όλα αυτά, Θέμη, τα λέει το ΣΔΟΕ, τα λένε πληροφορίες μέσα από το ΣΔΟΕ, καθώς έχει ξεκινήσει ένα ξεσκόνισμα των όσων συμβαίνουν στο οικονομικό πεδίο που έχει να κάνει με την Χρυσή Αυγή. Τα κονδύλια που έχουν διαχειριστεί και γενικότερα τα χρήματα που έχουν περάσει από το κόμμα αυτό. Να πούμε ότι με βάση την χρηματοδότηση, την νόμιμη χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγής, είναι αδύνατον να έχει χρηματοδοτηθεί όλο αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει γύρω μας. Και σε κάθε περίπτωση δημιουργούνται πολλά ερωτήματα και για το ποιοι θέλουν μια ισχυρή Χρυσή Αυγή μέσα στην κοινωνία και χρηματοδοτούν ίσως και κάποιες από τις ενέργειες τις δικές της στην κατεύθυνση αυτή.
θα έλεγε κάποιος κακοπροαίρετος, ακόμα και για απασταθεροποίηση ενός κλίματος, ενός πολιτικού κλίματος. Πάντως υπάρχει και η πολιτική αντίδραση, θα λέγει κανείς, από τη Χρυσή Αυγή. Θα δούμε σε λίγο και τις δηλώσεις του κ. Κασιδιάρη με τις μηνύσεις που ετοιμάζονται για τα κόμματα. Αλλά υπάρχει και η αντίδραση με τα όσα βγαίνουν έτσι ως, θα λέει κανείς, πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, με το να αποσυρθούν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και. Θα τα δούμε αυτά κατά πόσο θα ισχύσουν. Πάμε όμως στο άλλο, στο πολιτικό ζήτημα και στη δημοσκόπηση που έρχεται ως απόρρια αυτών των όσων λέμε και να δούμε τις χαρακτηριστικές κάρτες. Είναι η δημοσκόπηση από το Newsit. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την κάρτα όπου η πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία είναι στο 21%. Για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 19,2%. Φαίνεται πως υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων. Για το ΠΑΣΟΚ στο 6%. Για Ανεξάρτητη Έλληνα στο 5%. Η Χρυσή Αυγή στο 6,8% από το 10,8%. Ραγδαία πτώση μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα για τη Χρυσή Αυγή. Καταποντίζεται 4 μονάδες, η Δημοκρατική Αριστερά στο 3,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 4,9% ανεβαίνει. Επόμενη κάρτα εδώ στην πρόθεση ψήφου, έχουμε άλλο κόμμα στο 8,6%, Λευκό 4,8%, Αποχή 7,9% και Ανεξάρτητη στο 12,2%. Εδώ είναι η πρόθεση ψήφου για τη Χρυσή Αυγή από το 2013 και βλέπουμε ότι τον Ιανουάριο ήταν στο 7,5%, εκτινάχθηκε τον Μάρτιο και τον Ιούνιο, κυρίαρχα, στο 10,8% και βλέπουμε αυτή την κάθετη πτώση 4 μονάδων μέσα σε ένα μήνα και με αφορμή και τα περιστατικά και τα όσα αποκαλύπτονται στο 6,8%. Πιστεύετε ή όχι ότι η δημοκρατία κινδυνεύει από τα πρόσφατα περιστατικά βίας? Ένα ναι λέει το 78%. Στην δημοσκόπηση του Νίωσου και από την εταιρεία Alco και ένα όχι λέει το 18%. Στάση απέναντι στη Χρυσή Αυγή μετά τα πρόσφατα περιστατικά, περισσότερο αρνητικά το 45%, ίδιο αρνητικά 39%, ίδιο θετικά το 7%. Είναι η δημοσκόπηση του Newsit και της εταιρείας Alco. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι φιλορροεί η Χρυσή Αυγή και φιλορροεί μετά τα τελευταία σκηνικά και με βάση τα όσα έχουν ήδη έρθει στο φως της δημοσιότητας, πόσο μάλλον αυτά που έρχονται. Κοίταξε να δεις, Θέμη. Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις. Οι δημοσκοπήσεις έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι και μια φωτογραφία της στιγμής. Σίγουρα ήταν αναμενόμενο και θα το δούμε και στην πορεία της εξέλιξης αυτό. Όσο έρχονται στην επιφάνεια νέα στοιχεία για την δράση της Χρυσής Αυγής, το κόμμα του Νίκου του Μιχαλολιάκου θα πέφτει. Και είναι λογικό. Είναι λογικό γιατί ο παππούς και η γιαγιά που είχαν την Χρυσή Αυγή αγιοποιήσει κατά έναν τρόπο ως φύλακα άγγελό τους, στο να πάνε στην τράπεζα, στο να πάνε στην γειτονιά και να κυκλοφορούσε ελεύθερα ή στο να φύγει ο αλλοδαπός από τη γειτονιά, βλέπουν ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως έδειχναν, βλέπουν μια συμπεριφορά που σε κάθε περίπτωση δεν είναι αυτή η ήρεμη συμπεριφορά. Να πούμε, γιατί εγώ κρατάω και ένα άλλο στοιχείο. Πέρα από την μεγάλη πτώση που βλέπουμε στην Χρυσή Αυγή και η οποία ως φαίνεται θα έχει και συνέχεια, γιατί οι πληροφορίες λένε από τις δημοσκοπήσεις που γίνονται και είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο ότι σε κάθε νέα δημοσκόπηση η Χρυσή Αυγή ολοένα και καταγράφει μικρότερη δημοσκοπική δύναμη, με την δύναμη αυτή να μην πηγαίνει στο δεν ξέρω, δεν απαντώ ή στο δεν θα ψηφίσω κάποιο άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης, να πηγαίνει στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε, Θέμη, να παγιώνεται μια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία σε σύγκριση με άλλες δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει, για παράδειγμα από την εταιρεία Alco, ισχυροποιεί την θέση της, φαίνεται ότι αυτό γίνεται από τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει, από την κινητοποίηση, την άμεση που έκανε. Ο κόσμος λοιπόν την δεδομένη χρονική στιγμή φαίνεται να πιστώνει στη Νέα Δημοκρατία. Τα θετικά της άμεσης κινητοποίησής της, βλέπουμε ότι φυσικά η Χρυσή Αυγή υποχωρεί. Δεν θα φτάσω σε αυτές τις λογικές που λένε ότι η Χρυσή Αυγή δεν θα μπει στην επόμενη Βουλή. Θα το δούμε πώς θα πάει όλο αυτό το κομμάτι. Είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τις δημοσκοπήσεις. Σε κάθε περίπτωση, κρατάω την σταθερή πορεία της Νέας Δημοκρατίας που πιστώνεται τις κινήσεις αυτές, τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει. Βλέπω τον ΣΥΡΙΖΑ να μην μπορεί να οικοδομήσει επάνω στα όλα όσα συμβαίνουν και βλέπω την Χρυσή Αυγή να έχει πάρει την κατηφόρα. Τώρα όσον αφορά ανεξάρτητους Έλληνες και ΠΑΣΟΚ, για αυτά έχουν, εντάξει, μια σταθερή πορεία προς τα κάτω.
Λοιπόν, Κώστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να περάσουμε εμείς τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα όσον αφορά τη Χρυσή Αυγή. Γροθιά αποτελούν τα στοιχεία του συνηγόρου του πολίτη για τη δράση Χρυσής Αυγής τον τελευταίο καιρό και ειδικά από την είσοδο της στη Βουλή και μετά. Στην έκθεση του, μάλιστα, ο συνήγορος του πολίτη καταγράφει 281 περιπτώσεις με καταγγελίες για δράση Χρυσής Αυγής μόλις σε 1,5 χρόνο. Ενώ μέχρι τις εκλογές του Μαΐου του 2012 είχαν καταγραφεί μόλις 3 περιστατικά που ενέπλεκαν τη Χρυσή Αυγή, τα περιστατικά εκτινάχθηκαν στα 56 από τις εκλογές μέχρι και τα τέλη του 2012 στην έκθεση του συνηγόρου του πολίτη. Συνολικά στην έκθεση καταγράφονται 281 καταγγελίες για το διάστημα Ιανουαρίου 2012-Απριλίου 2013. Σε 135 από τα περιστατικά καταγράφηκε ο τραυματισμός συνολικά 400 ατόμων. Τα 3 τέταρτα των καταγγελιών αφορούν την Αττική. Περισσότερες από 30 είναι οι επιθέσεις στα νησιά, στην επιρροτική Ελλάδα, πρώτες έρχονται η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη και η Αιτωλοκαρνανία, όπως παρουσιάζεται στον διαδικτυακό τόπο news.gr. Στην έκθεση σημειώνεται πως οι δράστες ήταν Έλληνες μέχρι 40 ετών, δρούσαν σε ομάδες και χτυπούσαν κυρίως τη νύχτα, χρησιμοποιώντας κλομπ, ρόπαλα και σιδηρογροθιές. Η ανεξάρτητη αρχή εκφράζει επίσης έντονο προβληματισμό για την παθητική στάση των αστυνομικών, καθώς σύμφωνα με τις καταγγελίες ήταν παρόντες και απλώς παρακολουθούσαν, επενέβησαν μόνο και μόνο για να συλλάβουν τους αλλοδαπούς θύματα των επιθέσεων, αρνήθηκαν να παραλάβουν μηνύσεις θυμάτων, συνέσαν σε θύματα επιθέσεων να κάτσουν ήσυχα στο σπίτι τους ή να φύγουν από την Ελλάδα αντί να ερευνήσουν την καταγγελία τους. Ο συνήγορος του πολίτη διαπιστώνει τέλος σημαντική απόκληση ανάμεσα στην επίσημη και την ανεπίσημη καταγραφή περιστατικών ρατσιστικών επιθέσεων για το 2012, καθώς την ώρα που ο ίδιος έχει στη διάθεσή του 253 καταγγελίες, από την Ελλάς έχει καταγραφεί λιγότερο από το 1 τρίτο των περιστατικών. Πάμε εμείς τώρα σε κάτι άλλο και να δούμε και ποια είναι και η αντίδραση της περιφέρειας, μια αντίδραση η οποία συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να καλησπερίσουμε, έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας την Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, την κυρία Ντίνα Νικολάου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, να μην ξεκινήσουμε με το ζήτημα των απορριμμάτων και να ξεκινήσουμε με το ζήτημα της Χρυσής Αυγής, γιατί εκεί φαίνεται ότι υπάρχει πολλή ουσία με βάση τα όσα βλέπουμε τελευταία. Να δούμε λοιπόν και ποια είναι η αντίδραση της περιφέρειας, και είναι μια αντίδραση που ουσιαστικά ζητά τι. Το Περιφερειακό μας Συμβουλίο, κ. Κανελόπουλε, στην συνεδρίαση της Δευτέρας, αποδεικνύει το πολύ υψηλό αίσθημα ευθύνης που έχει το ανώτερο πολιτικό όργανο της Πελοποννήσου. Με συντριπτική πλειοψηφία, σε απόλυτη συνένεση με την παράταξη της μείζωνος μειοψηφίας, το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέδωσε μια απόφαση που καταδικάζει τα τραγικά γεγονότα, την εγκληματική ενέργεια, την ομιβία, την οποία είδαμε δυστυχώς από τη Χρυσή Αυγή, σε ό,τι έχει να κάνει με το περιστατικό της δολοφονίας ενός νέου συμπατριώτη μας, αλλά και με τα γεγονότα τα οποία έγιναν στο Μελιγαλά. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τόλμη, με παρησία και με ευθύνη για τη δημοκρατία μας, από την πρώτη στιγμή βγήκε μπροστά με δήλωση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Τατούλη μετά τα γεγονότα στο Μελιγαλά. Επίσης, από την πρώτη στιγμή βγήκε μπροστά μετά τη δολοφονία και μίλησε με ένα ξεκάθαρο πολιτικό λόγο, λέγοντας ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι να καταδικάσουν τη βία από όπου κι αν αυτή προέρχεται και πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουν οι θεσμοί της δημοκρατίας. Η πολιτεία, η δικαιοσύνη, η αστυνομία, όλοι οφείλουν να τηρήσουν απόλυτα την νομιμότητα. Κυρία Νικολάκου, σίγουρα το ζήτημα της νομιμότητας είναι το κυρίαρχο, αλλά από την άλλη θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει θέμα και από την αντίδραση του πολιτικού συστήματος. Και τη στιγμή φυσικά που υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και βλέπουμε αποτελέσματα και σε ό,τι αφορά τις έρευνες, δεν υπάρχει μια συντεταγμένη, θα έλεγε κανείς, αντίδραση από το πολιτικό σύστημα. Κοιτάξτε, το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του, αλλά και όλοι μας, θα τολμήσω να πω, γιατί δεν μπορούμε να ρίχνουμε πάντα ευθύνες στους άλλους, με καμία ευθύνη για τον εαυτό μας, είχε δείξει ανοχή. Γιατί δεν είναι σωστά τα αποτελέσματα και την ταχύτητα με την οποία θα έρθουν αυτά τα πολύ άσχημα γενικά αποτελέσματα, είτε για μικροπολιτικούς λόγους. Αυτή τη στιγμή όμως, που η πατρίδα μας κινδυνεύει, που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια τους Έλληνες πολίτες να μπορέσουμε να ανορθώσουμε πάλι ψηλά το κεφάλι μας στην ανάπτυξη, δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε σε καμία περίπτωση αυτές τις λειτουργίες μιας εγκληματικής οργάνωσης που οι ίδιοι ομολογούν ότι λειτουργούν ως στρατιωτική οργάνωση.
Είναι τα πράγματα ξεκάθαρα και θέλω να πιστεύω, πραγματικά το λέω αυτό κύριε Κανελόπουλε, ότι δεν θα χαθεί αυτή η μοναδική ευκαιρία, η μοναδική στιγμή για τη χώρα μας να μπορέσει η δημοκρατία να αντιδράσει. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μπορεί να αντιδράσει και είμαι σίγουρη ότι αν αυτό γίνει με ενότητα και με ομοψυχία, απεγκλωβισμένοι όλοι από τις διαφορές που μπορεί να έχουμε, αλλά πάντα μέσα στη δημοκρατία, είμαι σίγουρη ότι η δημοκρατία θα λειτουργήσει. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μάλιστα. Θέλω λίγο να μείνετε μαζί μας για να δούμε και το δήλωση του κ. Κασιδιάρης και να επανέλθουμε εμείς με ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με διαχείριση των απορριμμάτων. Πάμε να δούμε λοιπόν το τι δήλωσε ο κ. Κασιδιάρης και με τα όσα ετοιμάζονται για την αντίδραση της Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή καταθέτει φακέλους στη δικαιοσύνη για να χαρακτηριστούν εγκληματικές οργανώσεις τα κόμματα της κλεπτοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία και της αριστερής τρομοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Οι υποθέσεις είναι εκατοντάδες από τις εγκληματικές οργανώσεις Τσοχατζόπουλου και Παπαγεωργόπουλου, το Τζουκάτο, το Μαντέλι, τα Σκάνδαλα, τα τάγματα εφόδου του ΚΚΕ και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, δολοφόνους και τρομοκράτες. Αυτά λοιπόν δήλωσε ο κύριος Κασιδιάρης. Πάμε σε ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με τον διαγωνισμό των απορριμμάτων. Ένα ζήτημα για το οποίο έχει γίνει πολλή λόγο και να δούμε πού έχουμε φτάσει, σε τι σημείο. Κυρία Νικολάκο, υπήρξε μια αντίδραση και να μεταφέρω κάποια στοιχεία αυτή, γιατί οφείλω, από τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου, τον Νίκο Πατσαρίνο. Καταρχήν, υπάρχει, όπως σημειώνει ο κύριος Πατσαρίνος, έλλειμμα ενημέρωση. Δεν δίνεται στοιχεία. Έχετε δώσει όλα τα στοιχεία, ενώ βρισκόμαστε λίγο πριν την υπογραφή της σύμβασης. Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Από την άλλη, υπάρχει μια ολόκληρη επιχειρηματολογία από τον κύριο Πατσαρίνο και να μεταφέρω κάποια στοιχεία. Σε συνέχεια της αλληλογραφίας και ειδικότερα τα 3 και 4 σχετικά, διαπιστώνουμε ότι η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την οποία και μας αποστείλατε για έλεγχο νομιμότητας, σε κανένα σημείο πριν της καταγραφής των όσων αναφέρει ο κ. Πατσαρίνος, δεν καταγράφει την απάντηση του Περιφερειάρχη. Επιπλέον, υπάρχουν διάφορες αναφορές από τον κ. Πατσαρίνο, τα οποία δείχνουν ότι ακολουθείται ένα άλλο δρόμο όσον αφορά την ενημέρωση των πολιτών και των μειοψηφιών. Κοιτάξτε κύριε Κανελόπουλε, θα συνεχίσω την προηγούμενη κουβέντα λέγοντας ότι αυτή τη χρονική στιγμή είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να είμαστε πολύ σοβαροί και πάρα πολύ υπεύθυνοι. Δεν είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω και το λέω με όσο πιο δυνατή και στεντόρια φωνή μπορώ, να μιλάμε για έναν διεθνή διαγωνισμό που έχουμε 7 πρακτικά διαγωνισμού με ομοφωνία, BRICS, καμία ένσταση, που συμμετείχαν 5 κοινοπραξίες και να μιλάμε για έλλειψη διαφάνειας. Ένας διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος σε πολύ σύντομο χρόνο κατάφερε να αποτελέσει εθνικό πλέον μοντέλο. Είναι το έργο των απορριμμάτων της Πελοποννήσου, αυτό το οποίο παρουσιάζει η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, στους εταίρους μας για να αποδείξει ότι σε αυτή τη χώρα είμαστε αποτελεσματικοί και γρήγοροι. Δεν μπορούμε λοιπόν άλλο. Είναι πραγματικά, πώς να το πω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένουν να μιλούν για έλλειψη διαφάνειας σε ένα έργο που δεν θα μπορούσε να έχει περισσότερη διαφάνεια. Ναι. Τόσα χρόνια, απαντήσεις κύριε Κανελόπουλε. Συγκεκριμένα σε αυτά που σας ρωτάει ο κύριος Πατσαρίνος, απαντήσεις έχουν δοθεί. Έχουν δοθεί όχι απλώς έχουν δοθεί. Κοιτάξτε κύριε Κανελόπουλε, όχι απλώς έχουν δοθεί απαντήσεις. Όχι απλώς έχουμε μιλήσει και έχουμε καθαρίσει σε όλες τις πτυχές αυτό το έργο, αλλά όλες οι αποφάσεις της Συνδικής μας Επιτροπής είναι στο διάβγεια. Όλα τα πρακτικά είναι στο διάβγεια. Και δεν μιλούν, δεν λένε μια κουβέντα, δεν λένε ένα ψήφιρο για τις αναθέσεις εκατομμυρίων ευρώ, για τα εγκληματικά περιβαντολογικά που γίνονταν με τη μεταφορά των απορριμμάτων σε θάλασσες και σε λαγκάδια. Και τώρα βγήκαν να μιλούν για τα απορρίμματα. Τώρα που το θέμα έχει λυθεί. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Κανελόπουλε, ένα μήνυμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς όλες τις πλευρές. Πρέπει και οφείλουμε όλοι να αλλάξουμε νοοτροπίες. Η περιφέρειά μας άλλαξε σελίδα. Νοικοκυρέ. Όλοι θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες που υπάρχουν στο ελληνικό κράτος. Αρχίσουν λοιπόν να αποπροσανατολίζουν τους πολίτες και να λένε ψέματα. Και θα σας πω και ένα άλλο πολύ μεγάλο ψέμα. Αλλά φαντάζομαι ίσως πρέπει να υπάρχουν πιο διαφανείς, όχι διαφανείς εννοώ διαδικασίες, εννοώ αποκλειστικά διαφανείς κουβέντες από πλευρά της περιφέρειας. Δεν μπορεί ο κύριος Πατσαρίνας να έρχεται για τρίτη φορά και να ρωτά τα ίδια και τα ίδια. Μήπως... Κοιτάξτε, μπορεί να το κάνει, θα μου επιτρέψετε να σας πω κύριε Κανελόπουλε, μπορεί να το κάνει, εάν το κάνει για παράμικροπολιτικούς σκοπούς.
και γιατί πιστεύει ότι εκεί πρέπει να στηρίξει τον αντιπολιτευτικό λόγο, γιατί δεν έχει και κάτι να πει, δεν έχει να μιλήσει και να πει κάτι για το έργο της περιφέρειας, το οποίο είναι ορατό στους πολίτες. Και σας λέω και θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να εστιάσω σε αυτό. Εντελώς χωρίς κανένα κομπασμό, το έργο της περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ένα υποδειγματικό έργο. Και κάτι άλλο να πούμε τώρα. Καμία από τις εταιρείες που συμμετείχα δεν έχει κάνει ένσταση. Δεν έχει αμφισβητήσει τη διαφάνεια όλου αυτού του διαγωνισμού. Για ποιο λόγο συνέβη αυτό? Ποιο λόγο βγαίνει ο κύριος Πατσαρίνος και θέλει να παίξει το ρόλο ποιον? Κάποιας εταιρείας? Δεν το καταλαβαίνουμε. Και να πω και κάτι άλλο. Αφήνετε όμως πολλές μομφές και για τον κύριο Πατσαρίνο και δεν τον έχω μαζί μου για να απαντήσει. Δεν δίνω μομφές, ναι, κύριε Κανελόπουλε, επειδή επιμείνατε και πολύ καλά κάνατε δημοσιογραφικά. Ναι. Επιμένω γιατί φαντάζομαι ότι και αξιόλογη παρουσία έχει μέχρι τώρα και έχει και την υπόσταση να κρίνει ότι κάποια πράγματα ίσως ενδεχόμενα μην έχουν δοθεί καθαρές απαντήσεις. Ακούστε, τον κύριο Πατσαρίνο τον σέβομαι, τον γνωρίζω επί σειρά ετών. Είμαστε συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση. Θέλω όμως να σας πω ότι αυτό που γίνεται στο έργο των απορριμμάτων είναι μία αντιπολίτευση η οποία βασίζεται καθαρά στον λαϊκισμό. Διότι αυτό το δεν έχει κανένα απολύτως ψεγάδι. Εσείς θυμάστε, κάνατε ρεπορτάζ, όταν παρουσία των κυρίων υπουργών, ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο κύριος Νίκας, και ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ, ο κύριος Μηνιώτης, συνεχάρισαν την περιφέρεια Πελοποννήσου, παρουσία των υπουργών για αυτό το μεγάλο έργο. Και κάτι άλλο. Επειδή είπατε για ένα έγγραφο το οποίο σήμερα, στο φως της δημοσιότητας, ο κύριος Πατσαρίνος, από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Mm-hmm. Και θέλω εδώ να αποδείξω τον πολύ μεγάλο λαϊκισμό. Υπάρχει μια ερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μια απάντηση που δίνει η πλειοψηφία. Θέλω να μου πείτε, κύριε Κανελόπουλε, τι έλεγχο νομιμότητας υφίσταται η πολιτική απάντηση της πλειοψηφίας? Είναι ποτέ δυνατόν να μιλάμε για κάτι? Απλά, το έγγραφο το οποίο έχει ο κύριος Πατσαρίνος είναι ένα έγγραφο το οποίο εστάλει στη γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου για μια διοικητική διευκρίνηση. Και αποπροσανατολίζοντας και μη λέγοντας την αλήθεια, προσπαθεί να πει ότι δεν του απαντήσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν νομίζει ότι δεν του απαντήσαμε, μπορεί να επαναφέρει το θέμα, μπορεί να γίνει θέμα συζήτησης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή για τους πολίτες να μην στεκόμαστε στο ύψος της ευθύνης που απαιτούν αυτοί οι δύσκολοι καιροί. Γιατί ο κύριος Πατσαρίνος δεν συσχετίστηκε με την περιφέρεια Πελοποννήσου σε εκείνο το ψήφισμα για τη Χρυσή Αυγή, ήθελε να καταθέσει δικό του ψήφισμα? Όταν αυτή τη στιγμή η χώρα μας θέλει ομοψυχία και θέλει ενότητα. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα εξετάσουμε. Και όταν μπαίνουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να μην σκεφτόμαστε τα κόμματα, τι μας επιτάσσει το κάθε κόμμα το οποίο υπηρετούμε να πούμε, αλλά να στεκόμαστε εκεί στο έδρανο που μας τίμησαν οι πολίτες και να ψηφίζουμε των Πελοποννησίων πολιτών. Εμείς, κύριε Κανελόπουλε, αυτό που λέγεται σήμερα από την κυβέρνηση, αυτό που λέγεται σήμερα από τους πολίτες, ότι πρέπει να αποκομματικοποιήσουμε την αυτοδιοίκηση, το είχαμε πει από το 2010. Εμένουμε και επιμένουμε. Είμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο με δική μας φωνή, ξεχωριστή φωνή, και είμαστε μαζί με όποιον είναι υπέρ της Πελοποννήσου και ενάντια σε αυτόν που είναι ενάντια της Πελοποννήσου, από όπου και αν αυτός προέρχεται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή δεν έχω και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Τον κύριο Πατσαρίνο για να απαντήσει σε μια σειρά από ζητήματα, αλλά φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε δυνατότητα να συνομιλήσουμε και μαζί του. Πάμε τώρα στον χώρο της υγείας. Από κόσκινο περνάει η υγεία στην περιοχή μας. Όπως σημείωσε ο διοικητής έκτης υγειονομικής περιφέρειας Παναγιώτης Κατσίβελας, ήδη στη δικαιοσύνη έχουν αποσταλεί φάκελοι με υποθέσεις από νοσοκομεία της Πελοποννήσου. Ταυτόχρονα ο κύριος Κατσίβολας, μιλώντας στο πρωινό μαγαζίνο του ηχό Radio 99,6, υπογράμμισε πως δεν θα υπάρξει καμία πόλη στο χώρο. Από κόσκινο περνούν όλες οι υγειονομικές μονάδες της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο διοικητής της, Τάκης Κατσίβελας, κατά την διάρκεια παρέμβασής του στο πρωινό μαγαζίνο στον ηχό Radio 99,6. Σύμφωνα με τον κύριο Κατσίβελα, οι έλεγχοι είναι προς πάσα κατεύθυνση, ενώ στην δικαιοσύνη ήδη έχουν σταλεί υποθέσεις προκειμένου να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία. Ήδη υπάρχουν υποθέσεις μέσα στην υγειονομική περιφέρεια, οι οποίες ήδη τις έχω στείλει στην εισαγγελέα. Δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλά νοσοκομεία, όχι πολλά, σαφής αριθμός νοσοκομείων, έχουν παραπενθεί να γίνει έλεγχος από το Σώμα Επιθετητών Υγείας.
ότι πέφτει στην αντίληψή μας, ότι μας καταγγέλλεται, ότι βρίσκουμε κάτω από τον έλεγχο, να ξέρετε ότι δεν το αφήνουμε καθόλου, δεν το αφήνουμε να λιμνάζει. Προσπαθούμε να κάνουμε γρήγορες κινήσεις για να δώσουμε λύσεις. Βλέπετε ότι έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα άλματα όσο αφορά τον περιορισμό του κόστους και την δίωξη όλων των διαδικασιών και την απάλληψη των διαδικασιών που παράγουν διαφθορά, διαπλοκή και μαύρο χρήμα. Βεβαίως αυτό δεν μπορείς να το πετύχεις από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά ειλικρινά σας λέω ότι έχουν γίνει άλματα και έχουν ελαττωθεί τα κόστη. Αυτόχρονα, σύμφωνα με τον κύριο Κατσίβελα, δεν πρέπει να ανησυχούν οι εργαζόμενοι στα νοσηλευτικά ιδρύματα, στο ΕΣΥ αλλά και στον ΕΟΠΗ, καθώς όπως τόνισε, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απόλυση. Είναι σαφέστατο και είναι κατάρτιση όλης της προσπάθειας που έχουν κάνει όλοι οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, ότι δεν θα απολυθεί κανένας εργαζόμενος από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και μάλιστα. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα απορροφήσουμε και πάρα πολλούς εργαζόμενους από άλλους τομείς, από άλλες κατηγορίες εργαζομένων, τους οποίους θα τους εντάξουμε μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε θα καλύψει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και χαμένες θέσεις εργασίας από άλλες κινητικότητες και διαθεσιμότητες. Τέλος, ο διοικητής της έκτης υγειονομικής περιφέρειας αναφέρθηκε στο ζήτημα που έχει να κάνει με το εισιτήριο των 25 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία. Πρέπει στην κοινωνία που πάσχει να μπορέσουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες. Δηλαδή τον ανασφάλιστο άρρωστο δεν μπορούμε να τον πετάξουμε έξω από τα νοσοκομεία. Έτσι σε αυτή τη συνολική λογική γίνεται κάτι το οποίο βεβαίως δεν είναι ευχάριστο ούτε για αυτόν που το βάζει ούτε για αυτόν που θα το πληρώνει. Να υπάρχει ένα εισιτήριο βέβαια με κάποια ισοδηματικά κριτήρια ώστε να δημιουργηθεί ένα καινούριο ταμείο το οποίο θα μπορέσει και στοχεύει να απαλύνει όλες τις πληγές οι οποίες υπάρχουν μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και ουσιαστικά είναι να μπορέσουν τα νοσοκομεία να προσφέρουν υπηρεσίες και σε ανασφάλιστους, αλλά κυρίως να μείνουν όρθια και ζωντανά. Να υπολογίσουμε μόνο ότι το μέσο κόστος στην ελληνική οικογένεια είναι πάρα πολύ μικρό, έως ασήμαντος στα συνολικά βάρη τα οποία έχει, δεδομένου ότι η αναλογία που νοσηλεύεται κάποιος άρρωστος ή μέσα στο νοσοκομείο σχεδόν δεν αντιστοιχεί ούτε μία νοσηλεία για κάθε πολίτη το χρόνο. Mm-hmm. Βεβαίως ακούγεται πάρα πολύ βαρύ και πάρα πολύ αρνητικό, όμως στην πραγματικότητα είναι ένα κόστος και αν θέλετε είναι το πιο ελάχιστο κόστος το οποίο θα μπορέσει να θα βαρύνει την ελληνική οικογένεια. Πάμε τώρα να δούμε και να περάσουμε στον χώρο της εκπαίδευσης, τα όσα σημείωσε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Γιάννης Πλατάρος, ο οποίος και χαρακτήρισε παράνομες καταλήψεις, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόταση να καλυφθούν τα μαθήματα με λειτουργία των σχολείων και το απόγευμα. Πράγμα του κόσμου. Κάποιοι εμποδίζουν τη δημόσια λειτουργία της εκπαίδευσης, δεν γίνεται μάθημα, παρανόμως γίνεται η εμπόδιση της λειτουργίας. Και εφόσον γίνεται παρανόμως, εμείς οφείλουμε να βρούμε κάποια λύση. Η λύση την οποία βρήκαμε είναι τα κλειστά σχολεία να μείνουν κλειστά, να μην γίνει καμία επέμβαση και όσοι μαθητές θέλουν να πάνε σε παρακείμενες μονάδες της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν τελούν σε κατάληψη. Εγώ γνωρίζω ότι η κατάληψη είναι παράνομη πράξη. Είναι ένα διαδεδομένο έθιμο οι καταλήψεις. Έχει νομιμοποιηθεί σε πολλά εισαγωγικά στη συνείδηση του κόσμου, όμως είναι παράνομο. Ναι, υπάρχει ρητός νόμος που απαγορεύει τις καταλήψεις. Επιτέλους πρέπει να το μάθουν. Όλοι πρέπει να το μάθουν. Και δεν είναι δυνατόν, βλέποντας εμείς μία κατάληψη, να συνεννούμε και να λέμε ναι, καλώς δεν κάνουν κατάληψη, καλώς κάνουν κατάληψη τα παιδιά, να πάτε φροντιστήρια, να πάτε στα ιδιωτικά σχολεία. Εγώ το θεωρώ ότι αυτό υποραβλίζει τη δημόσια λειτουργία, το καλώς εννοούμενο συμφέρον και των καθηγητών, πέραν του δημοσίου συμφέροντος, που είναι προφανές. Ναι, είναι σχιζοφρενικό να έχουμε κλειστά τα σχολεία και μάλιστα, εφόσον είναι ανοιχτά κάποια διδακτήρια, έστω και το απόγευμα, να μην τα εκμεταλλευτούμε. Οι καθηγητές πληρώνονται, οι μαθητές υπάρχουν, τα διδακτήρια υπάρχουν. Ναι, να πάνε στα παρακείμενα δημοτικά. Βεβαίως. Υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε, με τους μετακινούμενους μαθητές, ιδίως στα ΕΠΑΛ. Ναι, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αυτό θα το ξαναδούμε από αύριο. Για τα υπόλοιπα σχολεία όμως που δεν μετακινούνται από άλλες πόλεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και εκεί θα συνεχιστεί αυτό το μέτρο. Το οποίο μέτρο
Δεν είναι κάποιο έκτακτο, είναι αυτονόητο. Είναι στη διακριτική μας ευκαιρία, αυτή που μας παρέχει ο νόμος, να αλλάξουμε τη λειτουργία του σχολείου από πρωινό σε βραδίνη βάρδια. Τόσο απλό είναι. Κάτι που γινόταν τα παλιά χρόνια όταν υπήρχε πρόβλημα διδακτηρίων. Ελλείψεως σχολικής στέγης. Τώρα δεν έχουμε, αλλά βεβαίως είναι στη διακριτική μας ευκαιρία. Γι' αυτό δεν βρήκανε και τον νόμο. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να απαγορεύει ή να επιτρέπει. Είναι πραγματικά στη διακριτική μας ευκαιρία. Και βεβαίως δεν είναι για πάντα, είναι για λίγες μέρες μέχρι να λήξει η κατάληψη. Μένουμε στον χώρο της παιδείας και να περάσουμε να δούμε στα όσα σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας. Τόνισε πως είναι μονόδρομος για ανατροπή της πολιτικής του μνημονίου μετά τη συνάντηση που είχε με μέλη της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Τα πλεονάσματα που βασίζονται στη διάλυση και στο κλείσιμο σχολείων, νοσοκομείων, μονάδων κοινωνικής φροντίδας δεν είναι πραγματικά πλεονάσματα. Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων έχουν δίκαια αιτήματα. Δεν αφορούν το ιερό τους δικαίωμα στην εργασία. Αφορά τη δυνατότητα η χώρα να έχει σχολεία, πανεπιστήμια, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια όπου θα πηγαίνουμε τα παιδιά μας να μορφώνονται. Για μας είναι φανερό ότι η ανατροπή αυτής της πολιτικής του μνημονίου είναι μονόδρομος. Και η προϋπόθεση για αυτή την ανατροπή είναι ένα πλατή λαϊκό κοινωνικό μέτωπο που με αγώνες, με διεκδικήσεις θα σταματήσει την καταστροφή και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας μεγάλης πολιτικής δημοκρατικής αλλαγής για την ανόρθωση της κοινωνίας και το ξαναχτίσιμο της δημόσιας παιδείας. Αυτά κουβεντιάσαμε και με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία και δεσμευτήκαμε ότι θα στηρίξουμε τα δίκαια αιτήματά τους και κυρίως ότι όταν θα υπάρξει μεγάλη αυτή πολιτική αλλαγή και θα δοθεί η δυνατότητα σε μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας να σταματήσει την καταστροφή, ως πρώτη προτεραιότητα θα έχουμε την αποκατάσταση των αδικιών και των μεγάλων πληγών που έχει επιφέρει το μνημόνιο και η μνημονιακή πολιτική σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια. Άμεσα θα είναι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο Δήμο Μεσσηνής στο δικό του δίκτυο, έπειτα και από την πίστοση στα ταμεία του Δήμου, ποσού της τάξης των 200.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών ως αποζημίωση για παλαιότερες ζημίες. Στα ταμεία του Δήμου Μεσσηνής βρίσκονται οι 200.000 ευρώ, χρήματα τα οποία ήρθαν ως αποζημίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ζημίες που είχαν προκληθεί από την θεομηνία του Ιανουαρίου του 2013. Το θέμα αυτό αλλά και στις άμεσες παρεμβάσεις που αναμένεται να γίνουν, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος της περιοχής Στάθης Αναστασόπουλος. Έφτασε στο Δήμο Μεσσηνής η χρηματοδότηση με το ποσό των 200.000 ευρώ για την αντιμετώπιση των ζημιών που είχε υποστεί το βασικό οδικό δίκτυο, κυρίως το αγροτικό, στο Δήμο Μεσσήνης, από την θεομηνία της 25ης Ιανουαρίου του 2013. Ένα αίτημα που είχε υποβάλει τότε ο Δήμος με υπόμνημα το κατέθεσε στον τότε Υπουργό Εσωτερικών τον κύριο Στυλιανίδη. Στη συνέχεια, αφού δεν ικανοποιήθηκε, ενημέρωσα και τον επόμενο Υπουργό, τον κύριο Μιχελάκη, ο οποίος τελικά σχετικά γρήγορα ανταποκρίθηκε και θεωρώ ότι με την άμεση διαχείριση του ζητήματος και από την τεχνική υπηρεσία, ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο ενέταξε την χρηματοδότηση στο πρόγραμμα το τεχνικό και το προϋπολογισμό. Προχωράνε οι μελέτες και πολύ γρήγορα θα κάνουμε τις επεμβάσεις και θεωρώ ότι σημαντικά κονδύλια από αυτό το ποσό θα μπορέσουν να διατεθούν και για την βελτίωση του αγροτικού κατά βάση δικτύου εν ώψη και της ελαιοκομικής περίοδου. Να υπογραμμίσω ότι μέχρι τώρα τα πράγματα έχουν πάει αρκετά καλά, έχουν βελτιωθεί σε πάρα πολλές τοπικές κοινότητες το αγροτικό δίκτυο. Συνεχίζουμε και πιστεύω ότι πριν την έναρξη ελαιοκομικής περίοδου θα αντιμετωπίσουμε το σύνολο των προβλημάτων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Μεσσήνης αλλά και της Δημοτικής Κοινότητας της Μεσσήνης. Εξαιρετικά έντονο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην Οδό Καλλιπατήρας. Ίδιος ως μία συνδυασμό με τα σκουπίδια που παραμένουν στο χώρο εξοργίζουν αυτούς αλλά και τους επαγγελματίες που φοβούνται για οτιδήποτε. Μεγάλο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι αλλά και οι επαγγελματίες της Οδού Καλλιπατήρας.
Σε ένα χώρο δίπλα στο Πανεπιστήμιο επικρατεί η δυσοσμία. Σκουπίδια, εσόρουχα και όχι μόνο μερικά από αυτά που βρέθηκαν εκεί. Οι ίδιοι φωνάζουν ελπίζοντας το ζήτημα να λυθεί άμεσα, καθώς η αιστεία μόλυνσης πραγματικά τους ανησυχεί. Τα σας είναι άθλια. Μεγάλη βρωμιά, δυσοσμία, όλα τα έρχονται από διάφορες, έρχονται τσιγκάνοι, κατασκηνώνουν εδώ, κοιμούνται. Καλά κάνουν και κοιμούνται, δεν μπορώ να τους πω εγώ να φύγουνε. Εκείνο που είναι όμως ότι δεν πρέπει να βρωμίζουν το χώρο. Λοιπόν, βρήκανε σήμερα, στείλανε συνεργείο, στείλανε μια κυρία. Τι να κάνει μια κυρία, έχει πετάξει 15 τσάντες σκουπίδια, βρήκε εσώρουχα, βρήκε διάφορα πράγματα μέσα, λερωμένα, κίνα τ' άλλα. Η κατάσταση είναι άθλια, τα βλέπετε και μόνοι σας, αν τραβήξετε θα τα δείτε. Εγώ είμαι 20 χρόνια εδώ, έχουν έρθει 3 φορές να καθαρίσουν. Όπως τονίζεται, μπορεί να έχουν γίνει αναφορές στους αρμόδιους, όμως κανείς δεν κάνει κάτι. Και έτσι το πρόβλημα μεγαλώνει. Έχω επικοινωνήσει πάλι και δεν έχουν ξαναέρθει. Πρώτη φορά ήρθανε. Πρέπει, αφού πληρώνουμε και είμαστε πολίτες της Καλαμάτας, πρέπει να κρατάμε και το χώρο μας καθαρό. Όχι μόνο την πλατεία, την κεντρική πλατεία, όλους τους χώρους. Αυτό πρέπει να συμβάλλουν όλοι. Έλεγχοι σε όλα τα επίπεδα διενεργήθησαν το καλοκαίρι από τα ανοιχτά κλιμάκια της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και η παρουσία σε στοιχείο την Περιφερειάρχη Παναγιώτης Αλευράς. Στα αποτελέσματα του μεικτού κλιμακίου ελέγχου τροφίμων του Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο αντιπεριφερειάρχης της περιοχής Παναγιώτης Αλευράς, δίνοντας στοιχεία στην δημοσιότητα για την δράση αλλά και τους ελέγχους που διενεργήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θέλω να τονίσω ότι το διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου το μεικτό κλιμάκιο ελέγχου τροφίμων έκανε αγρονομικούς και υγειονομικούς ελέγχους σε 37 καταστήματα. Είτε αυτά είναι κρεοπολία, είτε σούπερ μάρκετ, είτε εστιατόρια, είτε ταβέρνες, είτε ζαχαροπλαστεία. Από τα 37 καταστήματα διαπιστώθηκαν 16 παραβάσεις. Από τις 16 παραβάσεις, οι 5 αφορούν κατευθυνμένα κρέατα χοιρινά και μοσχαρίσια. Δηλαδή, οι ίδιοι έκαναν κατάψυξη στα κρέατα χωρίς να αποτελούν άδεια και παράλληλα δεν είχε την αντίστοιχη ένδειξη στο κατάλογο. Δηλαδή, στην ουσία ήταν διπλή παράβαση. Αυτό έγινε στην ευρύτερη περιοχή της Κορώνης. Και άλλες 11 παραβάσεις διαπιστώθηκαν στην περιοχή της Πηλίας και της Μάνης και αφορά έλλειψη τιμοκαταλόγων και έλλειψη σήμασης του ελαιολάδου στα εστιατόρια. Χρησιμοποιείται από τους αρμόδιους υπαλλήλους και το κλιμάκιο. Υποβλήθηκαν μεικτές αναφορές, όπως προβλέπεται από τον αγρονομικό κώδικα. Θεωρώ ότι το κλιμάκιο κάνει μια εξαιρετικά σημαντική δουλειά. Καλοκαιρινούς μήνες, από ό,τι βλέπετε και από τα στοιχεία, έδειξαν ότι υπήρχε μια χαλαρότητα από τους επαγγελματίες. Το προηγούμενο διάστημα, όπως είχα τονίσει σε άλλη μου συνέντευξη, τα ποσοστά της πραγματικότητας ήταν πολύ μικρά. Στους καλοκαιρινούς μήνες διαπιστώνουμε όμως ότι τα ποσοστά είναι αρκετά ψηλά, γι' αυτό θα αντικοπήσουμε τους ελέγχους για να προστατεύσουμε την υγεία των καταναλωτών αλλά και τους σωστούς επαγγελματίες από αθέμητο ανταγωνισμό. Αρνιούνται οι περισσότεροι νέοι να κάνουν γνωριμίες μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Οι ίδιοι δηλώνουν επιφυλακτικοί, καθώς οι κίνδυνοι είναι πολλοί, ενώ έτσι κι αλλιώς επιλέγουν την προσωπική επαφή. Μέσα από τις σελίδες της κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να επικοινωνούν οι περισσότεροι νέοι. Οι αποστάσεις έχουν γίνει πιο κοντινές και το ίντερνετ έχει καταφέρει να ενώσει τους ανθρώπους από κάθε γωνιά της γης. Ναι, κάνω φιλίες μέσω ίντερνετ, στο Facebook πιο πολύ και στο Skype. Λίγο δύσκολο κιόλα. Γιατί όταν μιλάς με άτομα που δεν ξέρεις, υπάρχουν, πώς να σου το πω, υπάρχουν συνήθως πιο πολλά άτομα που σας κορυδεύουν. Και vlog και τα υπόλοιπα. Βασικά δεν το σκέφτομαι καν. Δεν μ' αρέσει γενικά το ίντερνετ σαν μέσο επικοινωνίας. Οι νέοι, όπως τονίζουν, δεν κάνουν γνωριμίες μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς παραμένουν επιφυλακτικοί αφού γνωρίζουν ότι οι κίνδυνοι είναι αρκετοί. Πολλές φορές κάνω φίλους μου, δεν ξέρω εγώ, δεν τα ξέρω, όχι δεν τα ξέρω. Γνωριζόμαστε με τα παιδιά, απλώς μέσω ίντερνετ είναι πιο εύκολο να μιλάμε. Και μόνο τότε δηλαδή κάνω φίλους στο ίντερνετ, μόνο παιδιά που ξέρω, δηλαδή άγνωστος δεν θα κάνω ποτέ. Όχι ιδιαίτερα, δεν το προτιμώ.
Όχι, βασικά έχω Facebook. Απλώς μιλάω με τα παιδιά που ξέρω. Η νέα γενιά που γνωρίζει πλέον καλά το ίντερνετ επιλέγει να κρατά επικοινωνία με τους φίλους της εφόσον αυτοί μένουν μακριά. Παρ' όλα αυτά, αν οι αποστάσεις είναι κοντινές, διαλέγουν να μιλήσουν και να πουν τα νέα τους σε κάποια καφετέρια της πόλης. Λογικά, ψέχεις να μιλάς μαζί του. Και λες τα ίδια πράγματα που συνήθως. Και τι κάνεις και πράγματα. Γνωρίζω παιδιά και κάνω φιλίες, αλλά μέχρι εκεί αυτό. Δεν μ' αρέσει τόσο να μιλάω μόνο από το ίντερνετ. Με τους φίλους μου συνηθίζω να συναντιέμαι από κοντά, να βγαίνουμε, να πηγαίνουμε βόλτες. Καμιά φορά μιλάμε στο Facebook όταν έχουμε σχολείο και δεν προλαβαίνουμε να βγούμε. Εφόσον έχει προηγηθεί η προσωπική επαφή, βέβαια. Κυρίως με Facebook και email. Ναι, κρατάω ορισμένες φιλίες. Έχω φίλους από παλιά στο Skype, με τους οποίους μιλάω εδώ και αρκετό καιρό. Πάμε τώρα στο μεγάλο διαγωνισμό του Best Media Group και της εταιρείας Crypto. Δείτε και εσείς πώς μπορείτε να κερδίσετε 3 αποκωδικοποιητές και να μπείτε στην ψηφιακή εποχή. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό του Best Media Group και της εταιρείας Crypto. Μια μεγάλη προσφορά για να μπείτε στη νέα ψηφιακή εποχή της τηλεόρασης. Στείλτε γραπτό μήνυμα γράφοντας ΑΠ, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας, στο 54777 και διεκδικήστε καθημερινά 3 αποκωδικοποιητές Crypto MPEG4. Μια μεγάλη προσφορά από το Best Media Group και την εταιρεία Crypto. Ο διαγωνισμός τρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινώνονται στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best, στο site μας αλλά και στα ραδιόφωνα ηχο Radio 99,6 και Best 97,3. Πραγματικά ξεχωρίζει αυτές τις μέρες η Μεσσίνη. Πολύ γιορτάζει και προσελκύει καθημερινά δεκάδες επισκέπτες. Το πανηγύρι του νησιού έχει κερδίσει τα βλέμματα με την κίνηση να καταγράφεται αυξημένη. Η Μεσσίνη βουλιάζει από κόσμο. Οι επισκέπτες που καθημερινά φτάνουν στην πόλη αρκετοί, τόσο για να προσκυνήσουν την εικόνα, όσο και να δουν και να αγοράσουν από το πανηγύρι. Οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί στα πλαίσια αυτά αρκετές, με φυσικά τη μεγάλη γιορτή των εμπόρων, αλλά και την Παρασκευή, όπου θα τραγουδήσει στο δημοτικό στάδιο η Έλλη Κοκκίνου και η Δέσποινα Βανδύ. Είναι γεγονός που όλοι αναγνωρίζουν έως αυτή τη στιγμή ότι το φετινό πανηγύρι της Μεσσίνης εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Εάν συνεχιστεί έτσι η παρουσία και προσέλευση του κόσμου σε αυτό το επίπεδο που συνεχίζει να παρουσιάζει αυξητική τάση, θα εξελιχθεί πράγματι σε ένα από τα καλύτερα πανηγύρια των τελευταίων ετών. Σε αυτό βέβαια στην παρουσία εδώ του κόσμου και σε μεγάλους αριθμούς έχει συμβάλει πάρα πολύ και η λειτουργία του τρένου που με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής αυτές τις μέρες του πανηγυριού λειτουργήσε και θα προσπαθήσουμε και θα κάνουμε όποιες ενέργειες χρειάζεται για να μείνει και στην πορεία, γιατί είναι πολύ χρήσιμο κατά την εκτίμησή μας για την πόλη. Μάλιστα, σημειώνεται πως το φετινό πανηγύρι της Μεσσίνης είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα κάθε άλλης χρονιάς και σε αυτό οφείλεται και η δράση της Δημοτικής Αρχής. Οι λόγοι που όντως αυτό συμβαίνει είναι ότι η παρούσα η Δημοτική Αρχή νοικοκύρεψε τους χώρους έκθεσης των προϊόντων και των εμπορευμάτων, επέβαλε την απόλυτη διαφάνεια και τάξη σε όλες τις πράξεις που γίνονται. Και ταυτόχρονα αυτό το νοικοκύριο μας συνέβαλε στο να μπορούν να υπάρχει καλύτερη διακίνηση του κόσμου εκεί στα προϊόντα του, καλύτερη προβολή των προϊόντων και παράλληλα και καλύτερη ασφάλεια του κόσμου. Γενικά υπάρχει, όπως είπα προηγούμενα, μια εκδήλωση καλής αγοραστικής έτσι, τάσης από τον κόσμο. Εμείς η παρούσα Δημοτική Αρχή, όπως είπα και προηγούμενα, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες οικονομικής συγκυρίας, μείωσε τα μισθώματα. Πόσο των 10.000 ευρώ θα έπρεπε.
με ό,τι αυτό συνεπάγεται, παρακαθώ καταλαβαίνετε, για όλους. Και για τους αγοραστάς, αλλά και για τους εμπόρους. Παράλληλα, εδώ τα μαγαζιά λειτουργούν και στην πλατεία, κάθε βράδυ γεμίζουν και έχει ένα ποικιλώνυμο πλήθος νέων ανθρώπων όλων των ηλικιών, που απλά η πόλη έχει μια μεγάλη έτσι, παρουσία ανθρώπων που αυτό συνεπάγεται και υπαγαθώ οικονομική, αν θέλετε, αρρωγή στους επαγγελματίες και όχι μόνο. Και η εκδήλωση που έχει τραβήξει τα βλέμματα είναι η συναυλία της Δέσποινας Βανδύ και της Έλλη Κοκκίνου την Παρασκευή στο Δημοτικό Στάδιο της Μεσίνης, αλλά και μια μοναδική συναυλία που θα δώσει ο Ζωηδάκης. Βεβαίως η Δημοτική Αρχή παράλληλα συνδιοργανώνει με επαγγελματίες και άλλες πολιτιστικές δράσεις για να τονώσει και τα εμπορικά μαγαζιά της πλατείας. Όπως σήμερα το βράδυ, και σας καλούμε να έρθετε εκεί, έχει μια συνδιοργάνωση, όπως είπα προηγούμενα, με τους επαγγελματίες στην 28η Οκτωβρίου. Είναι δρόμενα για μικρούς, με ξυλοπόδαρους, έχει μουσικά συγκροτήματα νεανικά. Πιστεύω ότι θα περάσετε καλά, αν έρθετε κι εσείς και όποιοι άλλοι έρθουν, και έτσι παράλληλα να δώσουν και μια τόνωση στα μαγαζιά εκεί της πλατείας. Βεβαίως την Παρασκευή έχουμε, όπως θα έχετε πληροφορηθεί εδώ, μια άλλη έτσι, μουσική βραδιά με την κυρία Βανδύ και την κυρία Κοκκίνου στο στάδιο του Παμίσου, 9 η ώρα περίπου. Και ταυτόχρονα είναι και μια άλλη εκδήλωση που γίνεται μουσική βραδιά με τον κύριο Ζωηδάκη σε ένα άλλο χώρο εδώ της Μεσίνης. Πάμε τώρα στον χώρο της απασχόλησης και την ευκαιρία που υπάρχει για τους νέους επαγγελματίες. Ανοίγει το πρόγραμμα που χρηματοδοτεί με μπόνους 10.000 ευρώ για να στήσουν οι νέοι τη δική τους επιχείρηση. Με το ποσό των 10.000 ευρώ θα επιδοτήσει ο ΑΕΔ τους νέους ηλικίας έως 35 ετών που έχουν μείνει χωρίς εισόδημα προκειμένου να υλοποιήσουν την ιδέα τους και να στήσουν μια δουλειά. Σε αυτόν τον κύκλο επιδότησης αναμένεται να ενταχθούν 2.200 νέοι, οι οποίοι στην επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν θα πρέπει να δώσουν έμφαση στην καινοτομία, στις τεχνολογίες, στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και στις πράσινες τεχνολογίες. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι νέοι που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ, έχουν ωφεληθεί από την διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, έχουν ελληνική υπηκότητα ή υπηκότητα άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην χώρα μας και που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Επίσης, η έναρξη δραστηριότητας στην ΔΟΗ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην εφημερίδα της κυβέρνησης και ύστερα. Το ποσό των 10.000 ευρώ αναμένεται να καταβληθεί σε δόσεις. Συγκεκριμένα, η πρώτη δόση ύψους 4.000 ευρώ θα καταβάλλεται μετά από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ σε δύο ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η καθεμία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή. Φυσικά, το σχέδιο θα προβλέπει και πάλι επιτόπιο έλεγχο κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπου και θα διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης. Πάμε τώρα να δούμε κάτι που ενδιαφέρει αρκετό κόσμο. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι διευρύνεται και οι δικαιούχοι για το επόμενο διάστημα. Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, οι οποίες περιλαμβάνουν και την καταγραφή των ωφελουμένων αναδήμων. Η συνέχεια μεταξέλιξη, καθώς και η διεύρυνση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, προβλέπονται με νομοθετικές ρυθμίσεις που κατέβησε το Υπουργείο Εργασίας και αναμένεται να συζητηθούν αύριο στη Βουλή. Έτσι, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, με βάση την ρύθμιση, θα προσφέρει υπηρεσίες στους δικαιούχους τριών επιμέρους προγραμμάτων. Κατοίκων φροντίδα συνταξιούχων, κατοίκων κοινωνική φροντίδα και κατοίκων νοσηλεία. Οι υπηρεσίες αφορούν κυρίως σε συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη, ιατρική φροντίδα, νοσηλευτική μέρημνα, φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία, οικιακή βοήθεια, ενημέρωση των εξυπηρετούμενων για τα δικαιώματά τους και την υποστήριξη κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, καθώς και μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών και συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε πρώτη φάση από τον ερχόμενο μήνα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2014 με προγραμματική σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων Εργασίας Εσωτερικών του ΙΚΑΕΤΑΜ και της ΕΤΕΑ. Στη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος θα γίνει πλήρης καταγραφή των ωφελουμένων ανακατηγορία που εξυπηρετούνται σε κάθε Δήμο σε ενιαίο ηλεκτρονικό μητρό. Πάμε τώρα σε μια ανακοίνωση που έχει έρθει ως δημόσια επιστολή προς τον ΠΕΣΤ και να διαβάσουμε από το Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας. Την ώρα που μαθητές από το Μουσικό και ΕΠΑΛ, γονείς και καθηγητές διαμαρτύρονταν έξω από το Μουσικό για την απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας για αναπλήρωση μαθημάτων, τα απογεύματα για τα σχολεία που βρίσκονται υποκατάληψη αλλά και για τα συνολικότερα ζητήματα της παιδείας, ο κ. Κανελόπουλος, δημοσιογράφος του ΠΕΣΤ, είδε μόνο τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Κουβαλάκο και γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων. Τον πληροφορούμε ότι με ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου μας βρισκόμασταν όλοι εκεί και είχαμε τη συμπαράσταση των παιδιών του ΕΠΑΛ
που έκαναν κατάληψη της πρώτης ΕΛΜΕ και των παιδιών μας. Τον παρακαλούμε ευγενικά να επανορθώσει το δημοσιογραφικό του λάθος που έκανε χθες στο βραδινό δελτίο ειδήσεων. Αυτή το συγκεκριμένο έχει βγει από τον Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας. Θα πούμε 2-3 πράγματα. Λοιπόν, και πρώτον για αυτά που λέει για λάθος. Καταρχήν, εμείς δεν είπαμε ότι είδαμε μόνο τον κύριο Κουφαλάκο. Ήταν εκεί ο κύριος Κουφαλάκος. Εκτός αν διαψεύει και ο ίδιος τον εαυτό του ότι δεν ήταν εκεί. Δηλώσεις υπήρχαν από πάρα πολλά στελέχη και τους υπόλοιπους φορείς. Προφανώς δεν το είδα αυτός ο ρεπορτάζ ο κύριος Κουφαλάκος. Αν ενοχλήθηκε από την προσωπική αναφορά, θα μπορούσε να ήταν απόψε εδώ, να μας εξηγήσει και γιατί ενοχλήθηκε από την συγκεκριμένη προσωπική αναφορά και όχι να παίζει με τις λέξεις. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Κουφαλάκος που σήμερα έχει κάνει fake volant τη συγκεκριμένη ανακοίνωση είχε αρχικά συμφωνήσει να έρθει απόψε στο δελτίο ειδήσεων, τελικά δεν ήρθε στο δελτίο ειδήσεων και θα μπορούσε, όπως γνωρίζει και ο ίδιος πάρα μα πάρα πολύ καλά, έχει πάντα ελεύθερο βήμα στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της όποιας δεοντολογίας και φιλοξενούνται οι απόψεις του. Τώρα η προσωπική αναφορά, εάν ο ίδιος δεν νομίζει ότι δεν είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, τι να πούμε, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Πάμε εμείς τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση. Αλέξη, όπως είπαμε, κουβέντα σε κανέναν. Γιάννη, εννοείται. Σπορ. Τι ώρα παίζει ρε! Γιατί δεν μιλάς! Δεν μιλάς πουλάκι μου, ε! Τώρα θα δεις τι θα πάθεις! Τώρα θα μιλήσεις, ε! Όχι, δεν λέω τίποτα! Θες να πάμε άλλο ένα γύρο! Όχι, εντάξει ρε παιδιά, θα μιλήσω! Πότε αρχίζει η Κυριακή σας πω, ρε! Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου! Τι ώρα! 10 η ώρα το βράδυ! Σε βασάνισαν, ε! Δεν πιστεύω να είπες τίποτα. Εγώ, πότε? Τους ονομάζουμε συνηθισμένους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι που δείχνουν το σωστό δρόμο, αν και στους ίδιους δεν τον έδειξε κανείς. Άνθρωποι με λαμπερό βλέμμα, σε λερωμένα πρόσωπα. Υπεράνθρωποι με μπέρτες και μάσκες που δεν γίνονται ταινίες. Άνθρωποι που κρατάνε καθαρό το δικό τους κομμάτι του δρόμου. Που θυμούνται ότι είναι φτιαγμένοι από χώμα. Με δυνατές γροθιές κι ας μοιάζουν αδύναμοι. Άνθρωποι μικροί που χτίζουν γίγαντες. Που νοιάζονται, που προσπαθούν, που δεν τα παρατάνε ποτέ. Τους ονομάζουμε συνηθισμένους ανθρώπους, αν και μόνο συνηθισμένα πράγματα δεν κάνουν. Στη WIND, για όλους αυτούς τους ανθρώπους προσπαθούμε. Μειώνουμε σταθερά τις τιμές μας. Εξελίσσουμε συνεχώς το δίκτυό μας. Δημιουργούμε συνεργασίες για να σας προσφέρουμε πάντα τις καλύτερες υπηρεσίες. Γιατί όταν οι άνθρωποι προσπαθούν, οι εταιρείες πρέπει να προσπαθούν περισσότερο. WIND. Πάμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση. Έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο τον Γιάννη Μπούρα. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα Θέμη. Καταρχήν έχουμε δει ένα πολύ όμορφο τρέιλερ και να σου πω συγχαρητήρια για τα όσα ετοιμάσατε με τον Χρήστο Μπελογιάννη και με τον Αλέξη. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ, να είστε καλά. Πραγματικά εντυπωσιακό. Σημειώνουμε ότι η πρεμιέρα για την εκπομπή Κυριακή στα Σπορ είναι την Κυριακή που μας έρχεται, έτσι, και θα έχουμε πολλά να δούμε. Και πολλά πάρα πολλά, πρώτα ο Θεός, και σιγά σιγά όσο θα περνάει και καιρό θα βλέπουμε ακόμα περισσότερα. Μπράβο. Καθώς θα μπουν σε λειτουργία και άλλα πρωταθλήματα όπως είναι τη ΑΒ και ΓΑΜΑ τοπική, όπως και Α2 στο βόλεϊ, ΑΓΑΜΑ εθνική στο μπάσκετ κτλ. Έχουμε πολύ ενδιαφέρον και όλες αυτά τα πρωταθλήματα θα ξεκινήσουν λίγο αργότερα, κατά τα μέσα του Οκτώβρη. Ωραία, πάμε στα σημερινά μας, έτσι, τα οποία ουσιαστικά μας έχουν αφήσει με τη νέα προσπάθεια που καταβάλουν οι ομάδες μετά τις ήττες στην πρεμιέρα.
Ακριβώς, Θέμη. Να ξεκινήσουμε όμως με το κύπελο Ελλάδος, εκεί όπου ο Αστέρας Τρίπολης αντιμετώπισε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τον ΑΟ Χανίων και ήρθε ισόπαλος με 0-0. Λευκή ισοπαλία λοιπόν στην Τρίπολη, εκεί όπου στον επαναληπτικό αγώνα θα κρυθούν τα πάντα. Όμως το αξιοσημείωτο να αναφέρουμε, Θέμη, είναι το ένα περιστατικό που έγινε με τον πάλι ποτέ πρόεδρο της Μαύρης Θήλας, τον Γιώργο Γρηγορόπουλο, που τον βρίσκουν πολύ συχνά να βρίσκεται στις εξέδρες του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, καθώς είχε ατύχημα και έπεσε λίγο μετά τη λήξη του αγώνα από τις κερκίδες των Επισήμων. Βρέθηκε αμέσως κοντά του ιατρικό επιτελείο, καθώς και ο Σάκης Τσιόλης, και με τη διακομή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τρίπολης για ακτινογραφίες. Είναι καλά στην υγεία του? Από ό,τι δείχνει δεν έχει κάτι το σοβαρό, όμως σίγουρα έγινε διακομιδή, καθώς είναι και κάποιος ηλικίας ο πρόεδρος. Έπεσε για ψυχική, όπως και να το κάνεις όταν έχεις ένα χτύπημα, μπορεί να περιμένεις από το λιγότερο που να μην έχεις πάθει τίποτα μέχρι και σπασμένα πλευρά. Θα δούμε όμως την εξέλιξη στη συνέχεια, καθώς δεν έχουν βγει ακόμα, δεν έχει και κάποιο ανακοινωθέν. Θα το κοιτάξουμε και θα έχουμε και ενημέρωση στα επόμενα δελτία. Να ευχηθούμε περαστικά στον κύριο Γρηγορόπουλο. Το σημαντικότερο είναι αυτό, να είναι περαστικά. Όμως τρόμαξε και τους ηθήνοντες και του Αστέρα Τρίπολης. Να ευχηθούμε περαστικά στον πρώην πρόεδρο της Μαύρης Θήλας και να έρθουμε τώρα στα της Μαύρης Θήλας που έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Και το νούμερο ένα θέμα είναι με τον Μπόρις Ότσβονγκ, τον θηριώδη επιθετικό. Τα λέγαμε και χθες, Θέμη, ότι δεν έχουν έρθει ακόμα οι κάρτες και η ελευθέρα του παίχτη για να μπορεί να αγωνιστεί κανονικά με τα χρώματα της Μαύρης Θήλας. Καθώς η Rapid Gidigidji, η ομάδα που αγωνιζόταν πέρυσι ο θηριώδης επιθετικός, υποστηρίζει ότι έχει συμβόλαιο μαζί του μέχρι το τέλος του 2013 και αξιώνει παρακαλώ 20.000 ευρώ για να δώσει την ελευθέρα του. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, ένα ακόμη φιάσκο πρώτων πυλών, γιατί σίγουρα είχε χτίσει ο Νίκος Καγαλέτρης τα επιθετικά του σχέδια επάνω στον υψηλόσωμο, στον υψηλόσωμο επιθετικό. Και όπως και να το κάνεις, αλλάζει τα σχέδια, ακόμα και αν είναι και μέχρι τα μέσα της σεζόν, μέχρι δηλαδή τον Ιανουάριο. Τώρα, να περάσουμε να αναφέρουμε στον κόσμο την επόμενη αντίπαλο της Μαύρης Θήλας για τη δεύτερη φάση του κυπέλου της ΓΑΜΑ Εθνικής, καθώς σήμερα είχαμε την αναμέτρηση Αχαϊκή Μεσολόγγι, που βρήκε νικήτρια την ομάδα του Μεσολογγίου στα πέναλτι με 5-3. Εκεί λοιπόν κρίθηκε η πρόκριση, καθώς η κανονική διάρκεια είχε λήξη 0-0, λευκή ισοπαλία και εκεί λοιπόν. Οπότε επόμενος αντίπαλος της Καλαμάτας για το κύπελο της ΓΑΜΑ Εθνικής είναι το Μεσολόγγι. Και να κλείσουμε με το σημερινό φιλικό που έδωσε η Μαύρη Θήλα με την ομάδα του Πανιωνίου Καλαμάτας, για να ξεμουδιάσουν οι παίκτες εν όψη της κυριακάτικης αναμέτρησης απέναντι στην Κόρινθο. 70 λεπτά διήρκησε ο αγώνας, δεν κρατήσαμε τέρματα, μπήκανε αρκετά. Και όπως αναφέραμε και χθες, ήρθε το δελτίο του Παύλοβιτς, του Σέρβου μεσοαμυντικού. Και να κλείσουμε, Θέμη, με την ομάδα του Μεσσηνιακού, που όπως είχαμε αναφέρει και χθες, έδωσε σήμερα φιλική αναμέτρηση με την ομάδα του Παμίσου στο γήπεδο της Μεσσίνης, εκεί όπου παρευρέθηκε ο πρόεδρος του Μεσσηνιακού, ο Σταύρος Παπαδόπουλος, και είδε την ομάδα του να επικρατεί με 5-0 των νησιωτών και έτσι να μπαίνει δυναμικά στον κυριακάτικο αγώνα, στον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Γεια, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να περάσουμε εμείς τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Το Επιμελητήριο Κορινθίας διοργανώνει την 5η Πανελλήνια Γενική Έκθεση Κορινθία 2013 από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Δυναμικές επιχειρήσεις, νέα προϊόντα και υπηρεσίες δημιουργούν επαγγελματικές ευκαιρίες με την υποστήριξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δηλώστε συμμετοχή Κορινθία 2013. Θα είμαστε όλοι εκεί. Εμείς τώρα να ανακοινώσουμε τους νικητές του αποψινού διαγωνισμού του Best Media Group και της εταιρείας Crypto. Κερδίζουν τρεις αποκωδικοποιητές συνολικά και να πούμε ότι είναι η Βασιλική Μπαρμπαγιάννη με τον αριθμό 368, ο Γιώργος Ξυπόλυτος με τον αριθμό 533
και Αθανασία Μπακέα με τον αριθμό 566. Επαναλαμβάνουμε τα ονόματα Βασιλική Μπαρμπαγιάννη, Γιώργος Ξυπολίτος και Αθανασία Μπακέα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπεστ Απόλουσος και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.